Οι πιλότοι του σχολείου όπλων τακτικής παίρνουν οδηγίες για το πώς θα κινηθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης. Γύρω-γύρω, εγώ πανταγώ από διαμέσου, εγώ τρέζε αυτού. Εντάξει, περνά σε κάτι τι δικέ σου φωνέ. Όταν θα είναι στο IP εδώ πέρα τον Νοέμβριο 8, θα ακούσω ένα τέλο, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη απόσταση από το κεράκι για να βγω και εγώ στο IP αυτό. Εντάξει, οπότε θέλω να ακούσω την κωδική λέξη από το Νοέμβριο 8. Επιβιβάζονται στα αεροσκάφη. Οι πιλότοι έχουν επιβιβαστεί στα μαχητικά αεροσκάφη και χρειάζονται περίπου 20 λεπτά για να προετοιμαστούν και να ελέγξουν τα συστήματα του αεροσκάφους. Και απογειώνονται. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει χώρα μια τέτοια άσκηση στην Ελλάδα. 28 αεροσκάφη πετούν στον εναέριο χώρο του Ιωνίου. Αναπαραστούν μια κανονική μάχη και γίνονται αντίπαλοι. 8 αεροσκάφη του Σχολείου Όπλων Τακτικής εναντίον 8 μαχητικών αεροσκαφών της 117 πτέρυγας μάχης του Αράξου. Το να πετάς με ένα μαχητικό αεροσκάφος είναι συγκλονιστική εμπειρία, λένε οι πιλότοι. Σε μια μάχη, σε έναν πόλεμο, όλα μπορεί κάποιος πριν από την έναρξη να τα προσμετρήσει. Να τα μετρήσει και να πει αυτός υπερέχει εδώ, ο άλλος υπερέχει εκεί. Και ένας μελετητής, παύλο αναλυτής λοιπόν, να μπορέσει να βγάλει και κάποιο συμπέρασμα πριν την έναρξη της μάχης. Όμως, με το που ξεκινάει η μάχη, μπαίνει ένας παράγοντας, ο οποίος είναι αστάθμητος παράγοντας και ο σημαντικότερος όλων. Ο οποίος είναι ο ανθρώπινος. Αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας λοιπόν είναι μη μετρήσιμος. Και εκεί βλέπουμε λοιπόν πώς εξελίσσεται μια μάχη και πώς ο ανθρώπινος παράγοντας επηρεάζει όλη την ποιότητα και την ποσότητα των διατεθέμενων μέσων που ο προηγούμενος αναλυτής παύλα μελετητής είχε πει, είχε κλείνει τη δική του πλάστικα υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου. Το ότι μπορεί να υπάρχει στρες ή το ότι μπορεί να υπάρχει ένταση είναι φυσιολογικό και ανθρώπινο. Όχι όμως φόβος. Η συγκεκριμένη πιλότη είναι ανάμεσα στους καλύτερους της Ελλάδος. Στο ΣΟΤ, δηλαδή στο Σχολείο Όπλων Τακτικής, εκπαιδεύονται οι καλύτεροι από όλες τις μοίρες και βελτιώνουν τις τακτικές επίθεσης και άμυνας.